Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσαμε πρωί σήμερα. Δεν έχει 10 λεπτά, ένα τέταρτο που ξύπνησα. Πάμε να πάρουμε πακέτο για να unboxάρουμε από ένα φίλο ένα ανέλπιστο προϊόν. Δεν είναι δικό μου. Θα δείτε σε λίγο τι είναι. Θα γίνει το παλιό, το κλασικό, το καλό, το unboxing. Πάμε για παραλαβές. Φύγαμε! Το πήραμε. Πάμε σπίτι να το ανοίξουμε. Λοιπόν, έχω έρθει σπίτι και ξεκινάω πολύ γρήγορα και ευθύς αμέσως το γλυκό, παλιό, καλό, ιεραποστολικό unboxing. Καθαρά unboxing σήμερα, DJI Mavic 2 Pro. Ήταν σχετικά έκπληξη για μένα, δεν περίμενα κάτι τέτοιο να φέρω. Δεν έχω ξαναφέρει drone στο κανάλι και είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε, για όσους ενδιαφέρονται να το αγοράσουν. Σήμερα θα δούμε τι έχει μέσα η συσκευασία και πολύ σύντομα ίσως να δούμε κάποιο review και κάποιο preview από τα πλάνα του DJI Mavic 2 Pro. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, DJI Mavic 2 Pro. Εδώ τώρα βλέπουμε τη συσκευασία. Ζελατινούλα απ' έξω για προστασία. Πολύ ωραία συσκευασία. Το Mavic 2 Pro κυρίως αφορά επαγγελματίες από τα λίγα που έχω παρακολουθήσει. Hasselblad κάμερα 1 ίντσας. Αυτό είναι το πολύ δυνατό του κομμάτι και κύρια διαφορά του με το zoom, μιας και όλα τα άλλα είναι περίπου τα ίδια. 4K 10-bit HDR βίντεο, Omnidirectional Obstacle Sensing, έχει περισσότερους αισθητήρες για να μπορεί να αποφεύγει εμπόδια σε σχέση με την πρώτη γενιά, 8 χιλιόμετρα βίντεο transmission, 31 λεπτά πτήσης τα οποία θα δούμε στο βίντεο review μπορεί να είναι και λίγο περισσότερα και 72 χιλιόμετρα max speed, αν θυμάμαι καλά, σε sport mode. Δεν λέω περισσότερα, πάμε να το ανοίξουμε. Πολύ προσεκτικά, γιατί θα με καριδώσει ο ιδιοκτήτης. Απαλά και γλυκά τη ζελατινούλα. Για να δω, μπορείτε να τα ακούσετε. Αχ. Πάει τη ζελατίνα. Μικρό μου Mavic 2 Pro. Αφού έχω μετακινήσει την κάμερα για να μπορείτε να βλέπετε ανθρώπινα, συνεχίζω με το unboxing. Προσπαθώ, σιρταρωτώ το πρώτο εξωτερικό κάλυμα, λευκή συσκευασία μέσα και αυτό εκεί για να το βλέπετε, να θυμάστε τι βλέπετε. Και αυτή τη στιγμή ευχαριστώ πάρα πολύ αυτόν που μου το έδωσε για να το κάνω αυτό. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να αγοράσεις κάτι τέτοιο και να το δίνεις σε άλλον να το κάνει. Και το εκτιμώ πάρα μα πάρα πολύ, το λέω για να τα ακούσει κι αυτός όταν δει το βίντεο. Κόψιματάκι. Πώς ανοίγει το εργαλείο? Το κόψα καλά? Δεν το κόψα αρκετά. Το φοβάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Α, τα κατάφερα. Εδώ πρέπει να βάλω τυμπανοκρουσίες. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Ανοίγω σιγά σιγά. Και είμαστε εδώ. Πολύ όμορφα, νοικοκυρεμένα, συμμαζεμένα μέσα. Υπάρχει και kit για μεταφορά του drone, παρόλα αυτά δείτε κουτάρα. Είναι τόσο συμμαζεμένα μέσα, τόσο προσεγμένα, με pads εδώ πέρα για να μην μετακινείται όταν είναι μέσα στο κουτάκι του το drone, που μπορείς ακόμα και αυτό να το χρησιμοποιήσεις σαν τρόπο μεταφοράς. Τι βλέπουμε μέσα? Το drone, το χειριστήριό του, το οποίο έχει ψηλοδιαφορές με την προηγούμενη γενιά, δεν ξέρω αν έχει και με το zoom, θα το δω και θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Αυτό εδώ είναι ένα κουτάκι το οποίο δεν ξέρω τι έχει μέσα. Άλλο ένα κουτάκι έχει από κάτω και ένα κουτάκι εδώ. Τα βγάζω σιγά σιγά. Ντρονάρα. Αυτό είναι το drone μας. Εδώ. Αυτό είναι το Mavic 2 Pro. Εδώ ανοίγει αυτό. Εδώ ανοίγει αυτό. Και εδώ ανοίγει αυτό. Ντρονάρα. Πολύ δυνατό.
Αυτό το πάνω κομμάτι είναι η μπαταρία του. Βλέπουμε εδώ μπαίνουν οι έλικες που τις έχει ξεχωριστά λογικά μέσα σε κάποιο κουτάκι. Και όλος ο ντόρος έχει γίνει για αυτό εδώ. Hasselblad κάμερα μία ίντσας. Δεν θα ανοίξω τώρα το κάλυμα το οποίο βγαίνει και μπαίνει για προστασία και είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά μπορείτε μέχρι ενός σημείου να καταλάβετε ότι αυτή η κάμερα είναι τέρας. Η DJI αγόρασε τη Hasselblad και είναι η πρώτη φορά που μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια κάμερα πάνω σε drone και είναι μία ίντσα. Και αν δείτε από πιο κοντά, δεν ξέρω αν διακρίνετε στην κάμερα, f2.8. Τώρα μπορεί να το βλέπετε. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο μέρος του πακέτου που ανοίξαμε σήμερα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Βάζω τον drone στην άκρη και περνάω στα υπόλοιπα. Χειριστήριο, το οποίο επίσης είναι πολύ καλά μελετημένο, πολύ προσεγμένο. Χειριστηριάκια, σκανδάλες και εξτρά λειτουργίες σε όλα τα σημεία του. Θέλετε κάτι άλλο? Νομίζω όχι. Βάζω και το χειριστήριο στην άκρη. Υπόλοιπο κουτάκι. Εδώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Βλέπετε παντού υπάρχουν pads για να μην γίνει κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. Πρώτο κουτάκι. Μικρούλι, γλυκούλι, ομορφούλι. Να δούμε πώς ανοίγει χωρίς να το καταστρέψουμε. Είναι κρίμα. Γενικά το ζεις το unboxing, δεν ανοίγουν όλα πολύ εύκολα. Πρέπει να ψάξεις λίγο αν δεν θες να τα καταστρέψεις. Και αν καταφέρω να τα βγάλω, αυτά πρέπει να είναι καλώδια. Ναι, αυτό το κουτάκι μέσα έχει καλώδιο προφανώς για τη φόρτιση. Type-C. Και δύο ακόμα καλωδιάκια τα οποία μπαίνουν πάνω στο φορτιστή. Καλώδιο με γωνιακή απόλυξη στην άκρη τους. Δεν τα ανοίγω τώρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξω, είναι απλά καλώδια, δεν νομίζω ότι θέλετε να δείτε κάτι περισσότερο από εδώ. Και αυτό το κουτάκι στην άκρη συμμαζεμένα όμορφα και γλυκούλικα, βγάζω το μεγάλο που έχει πιο κάτω. Τι έχουμε εδώ τώρα? Και εγώ πρώτη φορά τα βλέπω, παιδιά, μην νομίζετε, βλέπω και λέω, από τα λίγα που ξέρω ότι έχει μέσα το Mavic. Αυτό λογικά είναι το καλώδιο με ευρωπαϊκή σύνδεση, γιατί έχει γίνει αγορά για ευρωπαϊκή χρήση. Μια απλή μπρίζα να το πω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να δείξουμε εδώ. Και εδώ έχουμε το μετασχηματιστή που φορτίζει το drone. DJI, γυαλίζουμε τέρμα. DJI βλέπετε, από εδώ USB θύρα. Κάνε focus καλό μου, έκανε. Και από εδώ έχουμε τη σύνδεση για το ρεύμα. Τώρα, εδώ αν δείτε, αυτή η γραμμή εδώ πέρα είναι καλώδιο που βγαίνει, αυτό εδώ πέρα ανοίγει, δεν θα το ανοίξω τώρα, θέλω να το ζήσει ο ιδιοκτήτης φυσικά αυτό. Αυτό ανοίγει, να το ανοίξουμε λίγο. Όχι, θέλει ξεκόλλημα και δεν θέλω να το κάνω. Εδώ παιδιά ανοίγει, μπαίνει ανταπτοράκι για να φορτίζεις το drone σου και ταυτόχρονα μπορείς να φορτίσεις και κάποια άλλη συσκευή μέσω USB από τον ίδιο φορτιστή για να μην κουβαλάς 500 διαφορετικούς φορτιστές. Ψέματα. Ναι. Εδώ φορτίζει το drone. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι για να φορτίζει το χειριστήριο, το οποίο θα καταφέρω κάποια στιγμή να σας κάνω να το δείτε. Εδώ βγαίνει αυτό και μπορείς να φορτίζεις από εδώ το χειριστήριο, ενώ από εδώ μπορείς να φορτίζεις το drone σου. Και παράλληλα έχεις και USB θύρα για να φορτίζεις κάτι άλλο και να μην κουβαλάς 500 καλώδια και φορτιστές μαζί σου. Το εκτιμώ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πιο κάτω έχουμε άλλο ένα κουτάκι, το οποίο μέσα έχει τις έλικες. Τους έλικες και άλλο ένα πακετάκι. Και τι άλλο έχει εκτός από τα manuals? Έχουμε manuals τα οποία δεν θα τα βγάλω να τα δείξω και κάτι ακόμα έχει μέσα, για να δω. Περισσότεροι έλικες. Αυτό, τα ξαναβάζω μέσα για αυτά. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο μέσα στο κουτάκι. Όμορφα και συμμαζεμένα. Όπως τα παίρνεις θα τα δίνεις καλύτερα από ό,τι τα πήρες. Τότε είσαι μάγκας. Και το υπόλοιπο κουτί, όπως βλέπετε, δεν έχει τίποτα άλλο. Εδώ, το αφήνω εδώ. Βάζω τον drone επάνω. Θα πούμε 2-3 βασικά πράγματα και τα υπόλοιπα, αν θέλετε review, μου λέτε ότι θέλουμε review. Ψάχνω, δοκιμάζω και γυρίζω και πλάνα για να μπορέσετε να δείτε live τι εικόνα έχει και τι διαφορές μπορεί να έχει από κάποιο άλλο drone που ενδέχεται να έχει στο μυαλό σου. Τώρα, στο επάνω μέρος του κουμπάκι για να ανοίγει, μπαταρία η οποία ξεκουμπώνει με δύο κλικ δεξιά-αριστερά. Λίγα πράγματα θα πειράξω. Ξαναλέω, δεν θέλω να στερήσω
από τον ιδιοκτήτη που μου έκανε τη χάρη να μου το δώσει και ξανά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έχουμε την μπαταρία στο επάνω μέρος. Εδώ μπροστά τώρα, πράγμα λίγο περίεργο για drone, έχει ξεφύγει αρκετά και είναι πάρα πολύ καλό. Ένας, δύο αισθητήρες αποφυγής σύγκρουσης. Δύο πίσω, ένας εδώ και ένας εδώ. Έχουμε πάει στους 6, 7, 8. Έχουμε 8 αισθητήρες για αποφυγή σύγκρουσης. Επιπλέον, εδώ είναι ο αισθητήρας προσέγγισης για την προσγείωση φυσικά και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν λεντάκια για να φωτίζεται ο χώρος στον οποίο πας να τον προσγειώσεις και πιστέψτε με, βγάζει τρομερό φως από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Οι 4 πλευρές που μπαίνουν οι έλικες, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω γι' αυτό, θα μπουν οι έλικες εκεί. Λένε, έχω δει μέχρι τώρα ότι μάλλον βγάζει λίγο λιγότερο θόρυβο από το προηγούμενο DJI, το πρώτη γενιά. Εδώ έχουμε φόρτιση. Κλείνουμε και αυτό για να είμαστε κύριοι. Μέσα ο σκύλος μου τα έχει πάρει κρανίο, αραγωγούλιδες δεξιά-αριστερά και πρέπει να τον κάνω να σταματήσει για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτά οι γενικές γραμμές για τον drone και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που, όπως είπα και στην αρχή, είναι η κάμερά του, που είναι αυτή που έχει κάνει όλη τη δουλειά. Θα βγάλω τελικά τη θήκη, παιδιά. Εδώ βλέπετε υπάρχει το κάλυμα το προστατευτικό, ένα κλειψάκι στο κάτω μέρος και αφαιρείς το κάλυμά του. Αυτή είναι η κάμερά του. Κάναμε focus, Hasselblad κάμερα, μία σύντσας. Λένε για τρομερές επιδόσεις. Αυτά που έχω δει ήδη στο YouTube και εγώ, όντως φαίνονται τρομερές επιδόσεις. Μπορεί να τραβήξει D-Log, το οποίο σημαίνει για τον επαγγελματία που θέλει να κάνει color correction στο post-edit. Έχει τρομερά αποτελέσματα. Και αν δεν κάνω λάθος, η κάμερα αυτή αφαιρείται και μπορεί να μπει και στο zoom. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Πάμε λίγο πιο κοντά να τη δείτε, να τη θαυμάσετε. Τη Hasselblad την έχει αγοράσει πλέον η DJI και φυσικά θα έβαζε τέτοια καμερούλα στο drone της. 1 εκατομμύριο χρώματα σε σχέση με τα 16, αν δεν κάνω λάθος, με το προηγούμενο. Τι άλλο, f2.8, μία ίντσα αισθητήρας. Αυτά, νομίζω σας κάλυψα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ερωτήσεις, απορίες, πράγματα που, όχι δεν κάλυψα τώρα, πράγματα που θέλετε να μάθετε στο review, πράγματα που θέλετε να δείτε λίγο πιο αναλυτικά στο review. Και αφού εδώ κάνω μια παύση, μετά την παύση θα συνεχίσω από εδώ, ώστε να βλέπετε και λίγο καλύτερα τον drone. Ξαναλέω, μου γράφετε τι ακριβώς θέλετε να δείτε στο review, λεπτομέρειες, συγκεκριμένα πλάνα, τι θέλετε να σας πω, διαφορές με το τάδε ή με το τάδε. Θα τα ετοιμάσω όλα και θα δείτε ένα πολύ σωστό βίντεο. Αυτό ήταν το σημερινό unboxing, πολύ ωραία συσκευασία, τρελή χαρά. Ξέχασα όμως ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα να κάνω. Ένα πράγμα που επιβάλλεται να κάνεις σε κάθε βίντεο unboxing. Είμαι λαγωνικό. Παιδιά, αυτό δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Ό,τι άλλο θέλετε μπορώ να σας το δείξω και να σας το μεταφέρω. Τη μυρωδιά δεν μπορώ. Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη που το μύρισα πρώτος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είμαι ο Θοδωρής. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.